Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση του βολεϊκού Ηρακλή και ευχαριστώ τον Σωτήρη του Σωτηρίου, ο οποίος με το που τελείωσε είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κούραση πολύ ή όχι? Όχι, ξεκουραστήκαμε. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Είχατε συνεχόμενα παιχνίδια αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε σύνολο 5 παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα μαζί με τα 2 φιλικά. Είχατε το τουρνουά στη Βουλγαρία, ακολούθησε ΠΑΟΚ, ακολούθησαν τα 2 μάτς στη Μίκρα. Αλλά νομίζω ήταν και ευκαιρία για τα πρώτα συμπεράσματα. Ή όχι, λες, είναι νωρίς ακόμα. Ναι, νομίζω είναι για καλό. Όσο πιο πολλά παιχνίδια πάρει η ομάδα, είναι για καλό για να βρούμε ρυθμό. Mm-hmm. Γιατί μας λείπει αυτό. Νομίζω θα βοηθήσουν για τη συνέχεια. Η έλλειψη ρυθμού έφερε αυτά τα 2 χαμένα σετ που δεν έφεραν την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup. Ήταν και τα 2 πρώτα, έτσι, και με τον Εθνικό και με την Κομωτίνη. Ναι. Είναι και ο ρυθμός, είναι και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στην έδρα. Εντάξει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα χάσαμε τα 2 σετ πρώτα και μετά πήραμε 3 σετ πολύ εύκολα και με τις ναι. ομάδες. Ναι. Ξυζοτόπιο δηλαδή θα πήγαινε στο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δεν πήραμε την πρόκληση. Αυτό είναι κυρίως που μένει, γιατί κατά τα άλλα στο πρωτάθλημα αυτές οι νίκες θα ήταν καθαρές και δεν θα έλεγε και κανείς τίποτα, έτσι, 2 τρίποντα ναι. με 3-1 και προχωράμε. Ναι, ισχύει αυτό γιατί θέλαμε καθαρό αποτέλεσμα ώστε να περάσουμε την επόμενη φάση που το θέλαμε πάρα πολύ και δεν έγινε τελικά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εμείς κρατάμε τα θετικά από όλα αυτά και συνεχίζουμε. Εκεί τώρα με τα 2 χαμένα set ball τι έφτεξε? Γιατί το 25-27 ουσιαστικά έκανε τη ζημιά για την πρόκριση ναι, του πρώτου ναι. σετ. Νομίζω κρύφτηκε στη λεπτομέρεια το πρώτο σετ. Άμα ήμασταν πολύ λίγο καλύτεροι, νομίζω ότι θα το είχαμε πάρει πολύ πιο εύκολα. Κάναμε τα εύκολα δύσκολα και το χάσαμε. Τώρα, Σωτήρη, η καθυστέρηση αυτή με το πρωτάθλημα, όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται, θα ξεκινήσετε σήμερα... ενημερωνόμαστε με ανακοίνωση από τη Λίγκα 20 του μηνός, δεύτερη αγωνιστική. Αντί να πάτε Αλεξανδρούπολη, θα έρθει η Κηφισιά. Βοηθάει, κάνει καλό, κάνει κακό, πέρα το ότι είναι ένα μπάχαλο. Αυτό δεν βοηθάει ως προς τη διαφήμιση του προϊόντος που λέγεται ελληνικό βόλεϊ. Αλλά όσον αφορά τους αθλητές, όσον αφορά την προετοιμασία σας και πιο συγκεκριμένα που μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής, κάνει καλό, κακό? Κοιτάξτε τώρα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Νομίζω θα κάνει καλό ώστε η ομάδα να δεθεί ακόμα περισσότερο, όπως mm-hmm. και όλες οι ομάδες, έτσι. Ναι. Εμείς το λέω για μας γιατί είχαμε κάποιους τραυματισμούς, όπως και εγώ έλειπα μια μισή εβδομάδα και ο Μπαμπαλιούτας έλειπε. Θα μας κάνει καλό ώστε να υπάρχει καλύτερη ομοιογένεια της ομάδος για τη συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Πριν από αρκετό καιρό, όταν μιλούσαμε εδώ με τον Γιάννη Ορφανό και μας εξωτερήκευε τις σκέψεις του για το τι ομάδα θέλει να είναι φέτος ο Ηρακλής, είχε πει ότι θέλουμε να παίζουμε ακόμα πιο επιθετικά, να μην τα περιμένουμε για παράδειγμα όλα από το διαγώνιο. Και σιγά σιγά νομίζω σε αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής φαίνεται αυτό. Όταν ο ένας σου ακραίος, και μιλάω για σένα, πριν 17 πόντους και μπράβο σου, όταν και οι υπόλοιποι από την ίδια θέση προσπαθούν να βοηθήσουν, είναι κάτι που... θέλετε να το προσαρμόσετε για να αποκτήσει η ομάδα πλουραλισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, στην επίθεση, στον τρόπο παιχνιδιού σας? Σίγουρα εννοείται αυτό. Όλοι προσπαθούμε ώστε να πάρουμε τον πόντο από την πρώτη επαφή της μπάλας, από την υποδοχή, προς τα πέσει τον Πασαδόρο, όλα έχουν μια αλυσίδα. Νομίζω ότι με τον καιρό η ομάδα θα γίνει ακόμα καλύτερη και το πιστεύω αυτό που το λέω, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Και νομίζω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι σε πολλά θέματα. Και στο θέμα των λαθών θα γίνονται πιο λίγα λάθη. Και στο θέμα της επίθεσης. Γενικά σε όλους τους τομείς η ομάδα θα είναι καλύτερη νομίζω. Το πρώτο νομίζω είναι ότι πρέπει να είναι η ομάδα υγιής. Mm-hmm. Ώστε να μην έχουμε ελλείψεις και άλλα θέματα τέτοια. Άμα είμαστε όλοι καλά νομίζω δεν θα υπάρχει θέμα. Και να σας ξεματιάσουμε γιατί νωρίς μία ο Δημήτρης ο Μούχλιας, μία ο Λάμπης, μία εσύ. Όλο κάτι γίνεται. Εύχομαι να είναι τα τελευταία αυτά. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Άμα είναι τέτοια πράγματα και ξεπερνιούνται, είναι καλό. Το δικό σου ήταν μικρό, έτσι, δεν σε απασχολεί πλέον, φαντάζομαι. Ναι, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ένα πιάσιμο ήταν, εντάξει. Τώρα είμαστε καλά. Και περαστικά φυσικά να ευχηθώ. Είναι καλύτερο η πρεμιέρα εντός με τον κόσμο στη Μίκρα παρά το ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη?
Όσον αφορά και τον αντίπαλο, έτσι, τον εθνικό τον ξέρετε, τον κερδίσατε. Την Κηφισιά τώρα θα παίξετε σε επίσημη μάχη. Κοιτάξτε, από ό,τι είδατε κι εσείς, Σάββατο Κυριακή η Μίκρα ήταν πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είχε τους οπαδούς και τον κόσμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι στην έδρα μας με τον κόσμο... Και ήταν και λικά, έτσι, που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι ήταν και το λικά και αντιπάλους που δεν είναι, ξέρω εγώ, εμπορική, ονόματα, μπράβο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ κτλ. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα μας δίνει όθηση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλά πράγματα με στο κήπεδο. Άρα μπορεί και να το εκμεταλλευτούμε, έτσι, το πρεμιέρα στη Μίκρα και όχι σίγουρα, στην Αλεξάνδρα. Σίγουρα, αυτό είναι όταν παίζεις τη Μίκρα με τον κόσμο, σου το εκμεταλλεύεσαι, δεν κάνεις κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εσύ το ξέρεις και ως παίκτη του Ηρακλή πιο παλιά, αλλά και ως αντίπαλος τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα, τώρα όταν έχεις μια έδρα και είναι τόσο καυτή, και ως αντίπαλος δεν είναι και το καλύτερο για τον αντίπαλο. Εννοείται αυτό. Με τον Κλίντι, τον Βραζιλιάνο, δένεστε σιγά σιγά. Το ρωτάω γιατί η Σωτήρη είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και όσο να είναι πρώτη φορά έξω από τη Λατινική Αμερική και όπου αλλού έπαιξε, πρώτη φορά στην Ευρώπη, θα χρειαστεί ένα χρόνο. Κοιτάξτε, πάντως, ο Κλίντι από την πρώτη στιγμή μας έδειξε ότι είναι πολύ καλό παιδί και καλός χαρακτήρας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όταν ο άλλος σου δείχνει ότι από την αρχή είναι καλός και σαν συμπαίκτης και σαν παίκτης, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο θέμα και εμείς τον έχουμε αγκαλιάσει και έχει ήδη εκδεχθεί στην οικογένεια του Ηρακλή. Και νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Εύχομαι καλή ξεκούραση για σήμερα. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία. Και περιμένουμε τις επίσημες υποχρεώσεις. Αλήθεια τώρα, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα δούμε κάποιο φιλικό, κάτι γνωρίζεις? Ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Η ομάδα και ο προπονητής ψάχνουν να κάνουμε κάποιο φιλικό. Θα δούμε τώρα. Όπως και δεν είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες. Σωστά. Κάνουμε τα βήματα δυνατά ώστε να κάνουμε ένα φιλικό. Ωραία, να το ευχηθώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο Σωτήρης ο Σωτηρίου ήταν ο ακραίος του Ηρακλή που έχει επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια στην ομάδα.